Καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Λιζάρδο. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Τι επέλεξε σήμερα ως μάσκα και συνδυασμό μπλούζας? Δεν μπορώ να πω και το site από το οποίο προέρχεται. Όχι, όχι, μην το πεις. Death metal. Αλλά, mental. Ας πούμε το ότι είναι θεματικά σωστό πάντα τα μπλουζάκια μου. Μάλιστα. Πες μας για τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα σας πω για τον Μενέλαο Καραμαγγιώλη, τον οποίο εγώ τον γνωρίζω προσωπικά πάνω από 20 χρόνια. Στην ΕΡΤ είχε μία από τις πιο δημοφιλείς εκπομπές στο ραδιόφωνο, έχει περάσει και από την τηλεόραση. Ταινίες του όπως το Blackout, το Jace, έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχουν πάρει αρκετά βραβεία. Τώρα βρίσκεται όμως στην παρέα μας να μας μιλήσει για συναντήσεις με πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Κάτι που μας θυμίζει ο τίτλος και μας παραπέμπει σε μία εκπομπή και της ΕΡΤ. Ας δούμε όμως για ποιο λόγο είναι εδώ. Μενέλαε. Καλησπέρα σου, Ντεγκό. Εγώ έκανα την εισαγωγή λίγο πιο γρήγορα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δηλώνω μεγάλη θαυμάστρια και των εκπομπών και όλης της πορείας, το καταθέτω. Μεγάλη μου τιμή να το λέει αυτό και η Νάντια και ο Αλέξανδρος. Χαίρομαι που σας βρίσκω. Και εμείς πολύ. Πες μας για τις συναντήσεις με εξωσημείωτους ανθρώπους, αλλά διάβασα ότι τώρα πρόκειται να γίνει με έναν τρόπο διαδραστικό. Τι θα συμβεί δηλαδή? Οι αξιοσημείωτοι αυτοί είναι αξιοσημείωτοι τους οποίους κανείς δεν περίμενε και κανένα τηλεοπτικό κανάλι να τους ονομάσουν αξιοσημείωτους. Και εκεί βρέθηκε ευτυχώς η ΕΡΤ, η οποία ξεκίνησε αυτή τη σειρά εκπομπών, όπου κάναμε μια σειρά 12 ντοκιμαντέρ που παίζονται τώρα κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στην ΕΡΤ 2, που οι ήρωές είναι άστεγοι, άνεργοι, ανήλικοι φυλακισμένοι, αδέσποτα, πολιτικοί πρόσφυγες, ιστορίες οι οποίες όταν ξεκινάει η ταινία είναι καταδικασμένες να μην έχουν... να έχουν το χειρότερο τέλος, αλλά κανενός είδους διέξοδο. Και στο τέλος της ταινίας υπάρχει ένα happy end που γράφεται στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης. Και αυτό το happy end το έχουν δρομολογήσει μόνοι τους αυτοί οι ήρωες. Δηλαδή, ενώ είναι απολύτως καταδικασμένοι, έχουν δημιουργήσει ένα... έχουν φτιάξει ίδιοι τα εργαλεία και τον τρόπο να διαχειριστούν αυτή τη δυσκολία και να οδηγηθούν σε ένα happy end που δεν το έχει γράψει Αμερικανός σεναριογράφος. Πώς όμως τώρα στην πλατφόρμα του Ιδρύματος Ωνάση θα μπορέσουμε να έχουμε διάδραση? Επειδή αυτές οι ταινίες πέσανε πάνω στο κλείσιμο της ΕΡΤ, αλλά δεν σταματήσαμε να τις κάνουμε, συνεχίσαμε να τις γυρνάμε περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει, αν θα ξανακλείσει η ΕΡΤ και τι θα συμβεί. Ενώ οι ταινίες είχαν τελειώσει, είχε φτιαχτεί μια σχέση με αυτούς τους ήρωες, που ενώ ο φακός κανονικά θα ήταν απειλητικός, ίσως και επικίνδυνος στη ζωή τους, έγινε κάτι διαφορετικό. Αυτές οι ταινίες έγιναν όπλα και εργαλεία για τους ίδιους και κυρίως η διαδικασία του γυρίσματος για να διεκδικούν πράγματα και λύσεις. Έτσι, αφού τέλειωσαν οι ταινίες, συνεχίσαμε τα γυρίσματα για άλλα 5 χρόνια, δηλαδή σύνολο 7 με αυτούς τους ανθρώπους. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχει μία διαδραστική πλατφόρμα όπου μπορεί κανείς να δει αυτές τις ιστορίες συν άλλες 180 ταινίες, όπου μπορεί να πάει μπρος και πίσω στο χρόνο σε αυτούς τους ανθρώπους, να δει που ήταν πριν, να δει που είναι 4 χρόνια μετά, να δει παράλληλες ιστορίες και στο τέλος κάθε ταινίας να έρθει σε επαφή με όλους τους οργανισμούς οι οποίοι υποστηρίζουν το θέμα κάθε ταινίας, είτε θέλει να μάθει, είτε να βοηθήσει, είτε να βοηθηθεί. Γιατί το ίντερνετ, το διαδίκτυο είναι κάτι που το έχουν ακόμα και άνθρωποι που είναι άστεγοι. Είναι πιο εύκολο να έχουν megabytes στο κινητό τους παρά να έχουν σπίτι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, χάρη στην τόλμη της ΕΡΤ και της Στέγης, δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια τέτοια πλατφόρμα και μια τέτοια διάδραση. Ο Μενέλαος βέβαια μέσα από τα ντοκιμαντέρ του, παρότι του αρέσει να προβάλλει άτομα τα οποία υπό άλλες συνθήκες ή καταστάσεις δεν θα ήταν αυτοί οι ήρωες καθημερινότητας, το ίδιο μου συμβαίνει και στις ταινίες σου. Και επειδή τα ντοκιμαντέρ σου έχουν μια αφήγηση η οποία νομίζω συνδυάζει τις δύο μεγάλες σου αγάπες, το ραδιόφωνο και την κινηματογραφία, θα ήθελα να μου πεις κατά πόσο υπάρχει τελικά ένα νήμα το οποίο μπορεί να κάνει μια αφήγηση να θυμίζει ακριβώς αυτά τα δύο μέσα με τα οποία έχει ταυτιστεί τόσο πολύ. Το νήμα είναι λίγο ιδιωτελές. Οι ιστορίες και οι αφηγήσεις αυτών των ανθρώπων
Είναι καταρχήν για μένα ενθαρρυντικό και πολύτιμο εργαλείο να διαχειρίζομαι τη ζωή της, τις δυσκολίες της, τη δεκαετή κρίση που όλοι την έχουμε φάει. Είναι οι ίδιοι αυτοί οι ήρωες, αυτοί οι αντιήρωες, που τελικά πιστεύω ότι είναι οι πραγματικοί ήρωες της εποχής μας. Δηλαδή, αν κανείς θέλει να γράψει την ιστορία από πρώτο χέρι, πρέπει καταρχήν να ακούσει αυτούς τους αντιήρωες και όχι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Νομίζω ότι τα πάντα, όλες τις αφηγήσεις που είπες, τις καθορίζουν αυτοί οι ήρωες. Γιατί και οι ραδιοφωνικές εκπομπές είναι ένα είδος ταινιών που δεν έκανα, αλλά τουλάχιστον κάνουμε το soundtrack τους. Και οι ταινίες που έχω κάνει η μυθοπλασίας στηρίζονται πάντα σε αληθινές ιστορίες. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το θέμα πώς η πραγματικότητα και όσα ζούμε, και ειδικά στην Ελλάδα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, μπορεί να λειτουργήσουν ενθαρρυντικά και κυρίως τροφοδοτικά και μπορούν να δημιουργήσουν αφηγήσεις που νομίζω ότι έχει πολύ ανάγκη και ο κινηματογράφος και η τέχνη και η τηλεόραση τελευταία. Μάλιστα. Μενέλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Και ελπίζω να περάσετε καλά στην πλατφόρμα. Θα μπούμε να δράσουμε. Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι ιστορίες για ηθοποιούς, γιατί γίνονται αυτόπτες σε χώρους και σε ιστορίες που δύσκολα θα έρχονταν σε επαφή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ. Να είστε καλά. Εμείς επιστρέφουμε αύριο στις 4. Ο Αλέξανδρος Λιζάρδος σήμερα ήρθε για 2 λεπτά. Αλέξανδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έβαλες και τα καπελάκια σου. Θα μας έρθεις μια άλλη μέρα με την Αντιγόνη που θα μας παρουσιάσεις. Να προλάβουμε με χαρά και να φέρω και εγώ το δώρο μου ως Άι Βασίλης των 2 λεπτών. Έτσι. Που θα είναι το βίντεο της Αντιγόνης. Α, μπράβο. Κάτω από το έλατο. Θα το βάλεις σε VHS. Σαν τη Τσαντάκη, πάντα τα μαλάκια σου πίσω έτσι να σε φωτίζουν. Απ' τη Λάβετ και εμένα, το Λάμπρο και το Γιώργο που δεν είναι εδώ είναι λίγο πιο εκεί. Σας γλυκοφιλούμε και σας περιμένουμε αύριο στις 4.